να γίνομαι καλύτερος. Πάντα να δημιουργώ. Να φανταστείτε, ξεκίνησα από λούστρος, δούλαγα τσιγάρα όταν ήμουν 6 χρονών και κατάφερα, ας πούμε, με τη βοήθεια πάντα. Έχω διαβάσει κάποτε ο πατέρα σου, ο Μακαρίτη ζει, ο πατέρα σου. Ο Μακαρίτη ήταν τυφλός, είναι ακριβές. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα ένα παιδί, 6 χρόνων μέσα στη ζωή, μόνος μαζί με τον πατέρα μου και με τη βοήθεια του Θεού κατάφερα να κάποια φορά να με σηκώνουν με το αυτοκίνητό μου στους ώμους τους οι άνθρωποι. Κάποια άλλη φορά να έρχονται να με ακούν 300-400 χιλιάδες άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη αυτό έγινε όταν είχαν γίνει μεγάλη σεισμή και είχαν φύγει τότε οι άνθρωποι στα βουνά και στις παραλίες από το φόβο βέβαια γιατί είχε πει, το έχω ξαναπεί βέβαια αλλά θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είχε πει ο Παπαζάχος, τότε ο σεισμολόγος, ναι, ο καθηγητής ναι, ότι υπάρχει κίνδυνος στη Μαρσέλινο να γίνει πιο μεγάλος σεισμός από ό,τι ήταν εκείνος που εγκρέμισε την πολυκατοικία και είχαν μάλιστα, και σκότωσε τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι βέβαια λάβανε τα μέτρα τους και είχαν φύγει στο διάστημα αυτό. Και για μια εβδομάδα η Θεσσαλονίκη ήταν νεκρή πόλη. Και πήρα τηλέφωνο τον Κώστα τον Λασκαρέλια, που με ήξερα από παλιά. Ένα δημοσιογράφο τη Ελευθεροτυπία. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Του λέω, Κωστή, του λέω, βγάλε μια είδηση ότι θα έρθω, λέω, στην πλατεία να τραγουδήσω. Και είχε και ο υπέρ των σεισμοπαθών, βέβαια. Όχι, θα τραγουδήσω. Έτσι, να έρθει κόσμο. Να ξαναρχίσει η ζωή. Για να του ψυχαγωγήσει και να του αναπτερώσει το ηθικό. Το ηθικό, ακριβώς. Μου λέει. Να τι είναι αυτά που λέτε, Γιώργη, μου λέει. Είναι δυνατόν να γυρίσει ο κόσμος πίσω επειδή θα τραγουδήσεις. Του λέω, κάτι μέσα μου έλεγε, ας πούμε, ότι θα γίνει αυτό. Του λέω, εσύ γράφτο. Και μάλιστα εκείνες τις μέρες και ο Τότη, ήταν ένα. Μιλάτε για τον επιχειρηματία που έχει το ζαχαροπλαστή εκεί. Έφυγε κι αυτός, πέθανε, φαίνεται. Α, έτσι μου είπαν. Είχε σου βλύσει κάτι αρνιά. Έκανε κι αυτός κάτι ο άνθρωπος, λοιπόν. Και έπεσε μήνυμα ο Κώστας τότε, οι τηλεόρασες δεν υπήρχαν που φαίνεται. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη τους τότε πολλές, δεν ξέρω αν υπήρχε και μπορεί καλή. Να υπήρχαν οι κρατικές τηλεόρασες. Μάλλον δεν υπήρχαν. Ναι. Και ο Κώστας το έδωσε μέσα από ένα ραδιόφωνο και σε μια εφημερίδα, τώρα θα τραγουδήσει ο Γιώργος Κινούσης. Και τι να πω, ξέρω εγώ. Και από τις 5 η ώρα άρχισε και ερχόταν πάλι ο κόσμος πίσω. Μόνος σου με την κιθάρα σου είχες και άλλη κομπανία. Μόνος μου με την κιθάρα. Μόνος μου, μου στήσανε μια μικροφωνική και πήρα την κιθάρα μου και πήγα. Να μην τα πολυλογώ, με λίγα λόγια ας πούμε, από τα γραφεία της Ελευθεροτυπίας της Θεσσαλονίκης μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, δεν μπορούσα να περάσω μέσα στον κόσμο και οι άνθρωποι με πήγαιναν έτσι. Όπως πάντα τα ψιά. Λοιπόν, σηκωτώ. Και ήμουνα με τον τότε δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο ακριβώς και μου λέει, γιατί ήρθε και με πήρε ο Παπαδόπουλος για να πάει στην πλατεία και πήγαμε και πήγαινα μαζί. Λέει, με τέτοια λατρεία αγάπη που σου έχει ο κόσμος, λέει, γιατί δεν γίνεσαι πολιτικός ηγέτης. Τι λέω και εγώ, γιατί μπορώ να λέω ψέματα. Από τότε δηλαδή είχα πάρει διαζύγιο, ας πούμε, από το ψέμα με την αλήθεια. Ήμουν άνθρωπος που ζητούσα κάτι να βρω, ας πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, από μικρό παιδάκι, από το τίποτα, κατάφερα, ας πούμε. Και γέμισε η πλατεία Αριστοτέλους την ημέρα αυτή. Όχι μόνο η Αριστοτέλους γέμισε, αλλά και όλοι οι δρόμοι. Ξανάργησε η Θεσσαλονίκη να παίρνει τον κανονικό τη ρυθμό. Τώρα, αν χωράει 300.000, 400.000, δεν ξέρω τι, νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη. Είναι ζήτημα αριθμητικό. Συγκέντρωση που γίνει. Θέλω να σας πω ότι από το τίποτα κατάφερα, ας πούμε, με τη βοήθεια του Θεού. Να γίνω αυτό που έγινα, που με αυτό το πράγμα θέλω να σας πω ότι πάντα μικρό παιδί προσπαθούσα να γίνω καλύτερος, όχι μόνο στην τέχνη μου, γιατί αν εγώ ήθελα να γίνω καλύτερος στην τέχνη μου και μια άλλη τέχνη και σκουπιδιάρης να ήμουνα, θα μπορούσα να γίνω καλύτερος σκουπιδιάρης. Πολύ σωστά. Έτσι, πολύ σωστά. Δεν πάει να πει ότι επειδή είσαι πρωθυπουργός ή στρατηγός ή ποδοσφαιριστής, πρέπει μόνο να γίνεσαι καλύτερος. Σε οτιδήποτε πράγμα έχεις, το τάλαντό σου, πρέπει να το επαυξάνεις. Καταλαβαίνετε. Είναι λοιπόν. Έτσι, είναι ακριβές. Και μαζί με αυτό το πράγμα όμως προσπάθησα να καλυτερεύσω, να βελτιώσω και την αγραμματοσύνη μου. Αγραμματοσύνη μου, η οποία ήταν ας πούμε σε άθλιο χάλι, καθότι δεν ήξερα γράμματα, δεν πήγα σχολείο καθόλου. Πήγα και όμως γράφεις θαυμάσιους στίχους. Αυτό δεν είναι από μένα. Είπαμε κάτι έχει συμβαίνει με μένα, δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Μόνο Θεός. Αν μπορούσαμε να παίρνουμε τηλέφωνο το Θεό, θα μας το έλεγε. Να δώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής μας σε ένα λεπτό, κύριε Κινούση. Κυρίες και κύριοι, πολιτικές καταθέσεις και απόψε, 1η Μαΐου, με καλεσμένο μου τον τραγουδιστή του Χριστού, τον τραγουδιστή του λαού, τον τραγουδιστή της αγάπης και της ειρήνης, τον κύριο Γιώργο Κινούση. Λοιπόν, Γιώργο. Ναι, προσπάθησα και κατάφερα λοιπόν από εκεί που ήξερα να μιλήσω, θυμάμαι κάτι.
ήμουνα με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν, ας πούμε, τυφλός. Και πηγαίναμε σε διάφορα, είχαμε ένα γραμμόφωνο και γυρνάγαμε μέσα στις ταβέρνες και παίζαμε και βγάζαμε ένα δίσκο για να πάρουμε χρήματα. Λοιπόν, και θυμάμαι, στα περίπτερα τότε είχαν τις εφημερίδες και για να μαθαίνω, ακούτε, και για να μαθαίνω εγώ τα τεκτενόμενα της εποχής, ας πούμε, τα γεγονότα της εποχής, έσκυβα κάτω από το περίπτερο με τον πατέρα μου και διάβαζα. Τους τίτλους των εφημερίδων. Ναι, και ό,τι, ό,τι διάβαζε στην εφημερίδα, έπαιρνα μία λέξη, ας πούμε υπεροχή. Έπιανε έναν άνθρωπο και του λέω: η λέξη υπεροχή τι θα πει, ή οποιαδήποτε άλλη λέξη. Είχα μέσα την ανάγκη. Την έφεση να μάθεις. Λοιπόν, την ανάγκη να μάθω από μόνος μου αυτά που δεν μπόρεσα να μάθω στο σχολείο. Από το σχολείο. Και πάντα έκανα παρέα με ανώτερους ανθρώπους. Γιατί η ζωή δεν σε οδηγεί. Πάντα έκανα παρέα με πιο μεγάλους από μένα, με πιο σπουδαίους ανθρώπους από μένα, γιατί νομίζω ότι ήταν αυτό ένα σχολείο για μένα. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει παρατηρηθεί τελευταία ότι τραγουδιστέ πολύ σημαντικοί. Με ίσως επικρατέστερο εσένα, ναι. Αλλά και άλλοι συναδελφοί σου, τραγουδιστές, επιμένω στη λέξη, τραγουδιστές, έχουν διαλέξει το δρόμο του Χριστού, δύσκολος δρόμος. Πάρα πολύ δύσκολος και σκληρός δρόμος. Που χρειάζεται πίστη μεγάλη και χρειάζεται επιμονή μεγάλη. Έτσι δεν είναι? Όπως η κυρία Αλεξοπούλου, η κυρία Μέρια Αλεξοπούλου, αλλά και η κυρία Μαρία Δουράκη. Παρατηρώ όμως ότι στο άλλο καλλιτεχνικό επίπεδο, στους ηθοποιούς, ας πούμε, στους σκηνοθέτες, στους διαφόρους άλλους καλλιτέχνες, δεν υπάρχει αυτή η έφεση. Πώς το ερμηνεύεις εσύ? Ίσως οι τραγουδιστές είναι πιο ευαίσθητοι. Να σου απαντήσω πάλι με δικά μου λόγια. Ναι. Γιατί είπα προηγουμένως, είπε λίγο ιδιόρυθμος. Ας πούμε, και ο τρόπος που απαντάω, ο άλλος πρέπει να τον καταλάβει, ας πούμε, με πολύ προσοχή. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που τους βλέπουμε από μακριά και έχουν, ας πούμε, δύο τσουβάλια. Τσουβάλι το ένα γεμάτο, τσουβάλι το άλλο. Μπορεί το ένα τσουβάλι να έχει τσιμέντο και το άλλο να έχει μπαμπάκι. Λοιπόν, μην μας εξπατούν, ας πούμε, τα φαινόμενα. Λοιπόν, που βλέπουμε τώρα ορισμένους τραγουδιστές να λένε το ένα και το άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Το να λες, το να κάνεις. Σωστά. Λοιπόν, εγώ δεν μιλάω για τον ένα. Και εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαι βούλιος ύπος, μπορεί να είμαι φαρισαίος. Το ξέρεις αυτή τη στιγμή? Όχι, εγώ παίρνω θα δεδομένο αυτό που δηλώνεις και αυτό που εμφανίζεις. Μα δεν μπορεί, κοιτάξτε να δείτε. Και αυτό που υποστηρίζεις. Ακούτε, η λέξη, ακούτε να δείτε. Για να σηκώσει κανείς το Σταυρό του Χριστού, πρέπει να είναι πολύ παλικάρι. Όχι ότι είμαι εγώ, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, δεν μπορούμε από τη μια να μιλάμε για Χριστό και από την άλλη, ξέρω, να δείχνουμε τα πόδια μας. Μάλιστα. Λέμε, παράδειγμα της χάρη. Λέμε, ναι. Ή να κρατάμε ένα τσιγάρο και να λέμε ότι είμαστε του Χριστού. Τσιγάρο και χριστιανός για μένα δεν κολλάει. Είτε ιερέας είναι, είτε ξέρω εγώ θεολόγος είναι, είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε. Πρέπει να σταματήσουμε να λεγόμαστε. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Όχι, πολύ σωστά. Με φώναξες για ελεύθερα. Με φώναξες για να εδώ είναι μια ελεύθερη εκπομπή και μπορεί να εκφραστείς ελεύθερα. Χωρίς φόβο και χωρίς κανένα πάθος. Λοιπόν, γι' αυτό τουλάχιστον αυτό μας έχει μείνει από τη δημοκρατία. Ότι μπορούμε και να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Έτσι λένε. Ας το χαιρόμαστε αυτό. Αφού ολοκληρώσεις την κατάθεσή σου αυτή, θα ήθελα να δώσεις ένα δείγμα στους τηλεθεατές μας από τα τραγούδια σου που είναι αφιερωμένα στην πατρίδα, στην θρησκεία και στην οικογένεια. Λοιπόν, μην με παραξηγούν ούτε αυτοί που με βλέπουν. Δεν σε παραξηγούν οι τηλεθεατές. Μιλάω ελεύθερα γιατί όπως νιώθω, έτσι εκφράζομαι. Λοιπόν, μιλάμε ότι πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος να λέει ότι είναι του Χριστού και να είναι, ας πούμε, πώς το πω, και να κάνει τα του Χριστού. Τουλάχιστον, και αν δεν τα κάνει, να μην δείχνει, ας πούμε, τα κακά. Επομένως, τι που θέλω να καταλήξω. Δημιουργούμε σκάνδαλο και κακό παράδειγμα το να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να κρατάμε ένα τσιγάρο και να βλέπουν και οι άλλοι και να λένε, μα τι σοί χριστιανοί είναι αυτοί. Ο Χριστός λέει να παίχεται παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Το τσιγάρο ξέρουμε όλοι ότι μολύνει το πνεύμα. Ξέρουμε όλοι ότι το τσιγάρο είναι αυτοκτονία. Δηλαδή σκοτώνω εγώ εσένα που καπνίζω, αλλά μετά από αυτό το πράγμα είμαι και αυτόχυρ. Δολοφονώ και τον εαυτό μου. Και ξέρουμε ότι η θρησκεία μας δεν επιτρέπει έναν που θα αυτοκτονήσει. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έμαθα. Ότι όταν πάει να αυτοκτονήσει, δεν γίνεται η τελετή, ας πούμε, ξέρω εγώ, της κηδείας του. Καταλαβαίνω. Λοιπόν. Επομένως, έχουμε ένα ότι σκοτώνουμε τον εαυτό μας. Ή πέσεις από τον πρώτο όροφο και σκοτωθείς από τον έκτο ή από τον έβδομο. Ή σκοτώνεσαι λίγο με το τσιγάρο, για μένα είναι αυτοκτονία. Το γεγονός ότι μαθαίνεις και τα παιδιά σου να θέλουν και αυτά τα παιδιά τσιγάρο, διότι η νικοτινίαση είναι μια μεγάλη πληγή μέσα στο εύριο. Και δεν είναι ανάγκη να τα λέω εγώ.
υπάρχουν γιατροί. Οι οποίοι τα επιβεβαιώνουν. Επομένως, πώς πηγαίνουμε και κοινωνάμε. Από τη στιγμή που λέει ο Χριστός ότι ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμήν μένει κι εγώ εν αυτό. Ο ακούω μου το λόγο και τη ρή αυτόν έχει ζωή αιώνιο. Και πάλι, μας ξαναλέει πάλι, εν εμήν μένει κι εγώ εν αυτό. Οπότε λοιπόν πιστεύουμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο Χριστός μένει μέσα μας. Λοιπόν, με ποιο. Άφησε να σε βοηθήσω εγώ. Με ποια λογική λοιπόν, εφόσον ο Χριστός μένει μέσα μας, κάνουμε το Χριστό να καπνίζει και αυτός μαζί μας. Οι γυναίκες κάνουν το έβριό τους, το παιδί τους να καπνίζει. Να κάνουμε και το Χριστό. Επομένως λοιπόν, είναι ορισμένα πράγματα που μιας που μου δίνεται η ευκαιρία, ναι, πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Ο Χριστιανός, και αν δεν είναι τέλειος, πρέπει τις ασχήμιες, ας το πούμε έτσι, δάλαβες, δηλαδή αυτά που δεν μπορεί να κάνει να τα κρύβει, για να μην δείχνει και στους άλλους ένα κακό παράδειγμα. Και δεν είναι μόνο το τσιγάρο, είναι και πολλά άλλα πράγματα, ας πούμε. Λοιπόν, είναι και ο τρόπος ντυσίματος, είναι και ο τρόπος που θα πεις κάτι. Πρέπει να το, δηλαδή όχι ότι θέλω να κάνω το δάσκαλο, αλλά εγώ το χριστιανό, επειδή έχω ζήσει με τον διάβολο χρόνια, τον είχα πλάσει μέσα μου έτσι ένα άλλο πράγμα το χριστιανό. Το χριστιανό αυτό, ας πούμε, που θα δίνε τη βοήθειά του, που θα δίνει ένα ποτήρι νερό, που θα πήγαινε σε ένα νοσοκομείο, που θα πήγαινε, ξέρω εγώ, σε ένα γέροντα, σε ένα τραυματισμένο, που θα δίνει, ας πούμε, ένα κομμάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, από το σακάκι του. Λέμε, ας πούμε, έτσι, δεν λέμε ότι, από αυτά που έχεις να δώνεις το ένα. Λοιπόν, αλλά λέμε, το χριστιανό τον είχε πλάσει μέσα μου η φαντασία έτσι. Κι όμως, ας πούμε, χωρίς να θέλω να τους κατακρίνω, ούτε δεν κάνω κατάκριση, χωρίς να τους παίρνει όλους η μπάλα αυτή τη στιγμή, εμείς οι χριστιανοί δεν είμαστε ακριβώς όπως πρέπει. Ναι, μεν μας λέει ο Χριστός, σας θέλω ζεστούς ή κρύους, αλλά αυτό όμως δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να μην μπορούμε να σερβίρουμε, να κάνουμε το σέρβις, αυτό είναι το σωστό, και να έχουμε μια εμπάθεια, να έχουμε μια επιθετικότητα. Άλλο είπε ο Χριστός, πορευθέντες και μαθητεύσες πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι δεν είναι? Άλλη είναι αυτή η επίθεση, και άλλο είναι η επίθεση να κατεφερόμαστε ενάντια, ας πούμε, σε σεβαστά πρόσωπα που δεν είμαστε εμείς η θέση να τα κρίνουμε, παρά μόνο ο Θεός. Για να κρίνω εγώ και να κάνω τον Απόστολο Παύλο ή έναν Απόστολο, πρέπει να είμαι καθαρός όπως εκείνοι οι Απόστολοι. Γιατί εκείνοι οι Απόστολοι που θέλουμε και έχουμε την απέτηση να τους μοιάσουμε, και επειδή αυτοί καταφέρονται, ας πούμε, ορισμένες φορές ενάντια στους αιρετικούς κλπ. Κάνα και θαύματα. Κάνε και εσύ θαύμα που λες ότι είσαι Απόστολος. Πού, δείξε μου τη χάρη του Θεού με το να κάνεις ένα θαύμα. Οι Απόστολοι λοιπόν βγάλανε και δαιμόνια. Έτσι, και όχι δαιμόνια και ξανά να ξανάρθει πάλι το δαιμόνιο, όπως πολλές φορές γίνεται. Σταματάει το δαιμόνιο, αλλά το δαιμόνιο δεν φεύγει. Ας οπότε ένα τεχνικό, με συγχωρείτε κύριε Κινούση, να βάλει το μικρόφωνο στα καλά στον κύριο Κινούση, γιατί ίσως η φωνή του δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά. Δεν πειράζει, θα φύγουμε τώρα από τον ειρμό και εγώ, ξέρετε, δεν τα διαβάζω. Εσύ έχεις έμπνευση, Γιώργο, λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάω, ίσως σε ορισμένους θερμούς να δίνω, ας πούμε, αφορμή να μου επιτίθονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν ξέρω τι, αλλά δεν πειράζει, εγώ τους αγαπάω, όλους αγαπάω. Και γι' αυτό κιόλας, ας πούμε. Παρουσιάζεις όμως έναν χριστιανισμό πολύ σκληρό. Εγώ ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα που παρουσιάζω το Χριστό όπως τον νιώθω εγώ. Δεν εννοώ το χριστιανό να βρίζει. Πού είναι ο σκληρός ο χριστιανός? Άλλο το τι κάνεις με τον εαυτό σου, με τη σάρκα σου. Για συμφέρον σου θα προστατεύσεις τη σάρκα σου, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επομένως λοιπόν, αυτό που λέω είναι άλλο πράγμα. Εγώ δεν μιλάω για αυτά που πρέπει να κάνουμε, και για το τσιγάρο και για το κρέας και για το κυνήγι που κάνουμε του χαμένου θησαυρού, να μαζεύουμε και να κάνουμε χρήματα και το ένα και το άλλο, και πολλά πράγματα. Εγώ μιλάω τώρα, έφυγα από αυτό, για το τσιγάρο. Δεν είναι το τσιγάρο. Το τσιγάρο είναι μία από τις σύγχρονες πληγές του Φαραώ. Γιατί το τσιγάρο είναι ναρκωτική ουσία. Έχει, δηλαδή είναι παρασυγόνους ουσία, όπως είναι και η ηρωίνη. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα, και όσοι καπνίζουν είναι ασθενείς για μένα. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι το τσιγάρο είναι ένα απλό πράγμα. Είναι πολύ χειρότερο, γιατί με την ένεση που κάνεις σκοτώνεις τον εαυτό σου. Με το τσιγάρο σκοτώνεις και το περιβάλλον σου. Και στην Αμερική που ζω, ξέρετε τι γίνεται? Γίνεται μια μεγάλη επανάσταση, και όλοι οι παθητικοί καπνιστές. Που έχεις ζήσει, θες να πεις. Ναι. Που έχεις ζήσει στην Αμερική. Που ζω συχνά, ας πούμε. Λοιπόν, πηγαίνεις τακτικά, θες. Ναι. Και στην Αυστραλία και παντού. Εκεί λοιπόν έχει γίνει τα πράγματα, τα λένε. Γιατί ζεις μονίμως στην Ελλάδα, αυτό. Ζω μονίμως με την Ελλάδα, αλλά πηγαίνω πολύ συχνά στις ξένες χώρες. Λοιπόν, και βλέπω ακριβώς ότι το πόσο σωστά γίνεται η προπαγάνδα, όχι αυτή
το κάπνισμα βλάπτει οι γιγαντοαφίσες και έχει, ας πούμε, τον ωραίο και την ωραία, δεν ξέρω τι και δεν ξέρω τι, τους δυο ναύτες που φιλιώνται, τα έσχη της ελληνικής κοινωνίας, και αυτά τα, και δεν βρίσκεται ένας αγγελέας να πάει να τους βάλει όλους σε ένα σκαμνί και πιάνει τον άλλο επειδή πουλάει, ξέρω εγώ, δυο γυλαπατάτες και είναι μισή πατάτα λειψή. Λέμε, μιλάω εφόλης της ύλης τώρα. Λοιπόν, και δείχνει τα παιδιά του κακό παράδειγμα, ότι να, γίνεται κι εσείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, ομοφιλόφιλοι. Το παιδάκι βλέπει, από την τηλεόραση θα δει, από τον πατέρα θα δει, από τη μάνα θα δει, από τον καθηγητή θα δει, για να μπορέσει να κάνει και το δικό του μοντέλο. Και λέμε λοιπόν τώρα ότι το τσιγάρο είναι κάτι που πρέπει όχι να απαγορευτεί δια νόμου, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι την ίδια ευθύνη έχει αυτός που πουλάει τσιγάρο με αυτό που πουλάει χασίση. Δεν είναι τα πράγματα απλά όπως τα λέμε. Και πρέπει να νοιαστούμε πολύ για το τσιγάρο, διότι 15.000 μόνο νεκρούς έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Κι όμως, κύριε Κινούση, υπάρχουν βουλευτές σήμερα, και μάλιστα από τους καλύτερους βουλευτές που έχουμε, οι οποίοι ζητούν με συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες να αποποινικοποιηθεί η χρήση του χασίς. Εσείς μιλάτε ακόμα για να απαγορευτεί και το τσιγάρο. Κοίταξε να δεις, μπορεί να τη βρίσκουν με κανένα τρίφυλλο κι αυτοί και να σου λένε κάτι θα το πει να λέμε. Ας πούμε, τώρα είμαι σκληρός τώρα, γιατί αυτά όλα τα έχω ζήσει στη δουλειά μου αυτή, χωρίς να είμαι χρηστής ποτέ, αλλά τα έχω ζήσει, και ό,τι θέλεις και ό,τι σ' αρέσει, το υπερασπίζεσαι. Επομένως, αυτή η ηθοποιή, πήγα να πω, δεν ξέρω αν είναι ηθοποιή. Η πολιτική. Μου φύγε και το είπα, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή η πολιτική που λένε ότι πρέπει να είναι το χασίσι ελεύθερο, δεν ξέρω για ποιους λόγους πρέπει να είναι ελεύθερο. Αλλά αντί αυτή η περίπτωση, για μένα διαφορά από το χασίσι με το τσιγάρο δεν υπάρχει. Για μένα. Διότι η ναρκωτική ουσία είναι μία. Ναρκωτική. Το κάθε τσιγάρο έχει 423 χημικές ουσίες. Το έχει πει κανείς αυτό το πράγμα? Ασφαλώς, η ειδική χημική. Το λένε. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν μπορώ να πω τι θα κάνει ο υπουργός ή ο βουλευτής. Εκείνοι ξέρουν τι θα κάνουν. Αλλά αντί αυτή η περίπτωση είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να μας τα υπαγορεύει η Ευρώπη. Γιατί και στην Ευρώπη ή στην Δανία, ξέρετε τι κάνουν. Έχουν ένα ασύλιο, ένα πάρκο έχουν εκεί, και εμείς έχουμε να δείξουμε τα μπουζούκια, το σιρτάκι, τον Παρθενώνα, δεν ξέρω τι, ας πούμε. Εκείνοι δεν έχουν να δείξουν τίποτα άλλο και μαζεύουν ορισμένα αθώα παιδιά θύματα και τα κλείνουν, ας πούμε, σαν ζώα, σαν τους ναρκωμανείς, και τραβάνε και τους δίνουν ελεύθερη την πρέζα. Και στην Ολλανδική. Όχι, μεθαδόνη, πώς το λένε. Μεθαδόνη. Λοιπόν, ναι, αλλά τους δίνουν σύριγγες. Και έχεις συμπεριλευτεί σε ένα βιβλίο, ας πούμε, και πηγαίνεις και σου δίνουν τη δόση σου. Αλλά κοίτατε πόσο στιγνό και σκληρό και απέσιο και απάνθρωπο είναι αυτό. Και τους έχουν σε μια αλάνα, και τους έχουν σε μια αλάνα, και τρυπιώνται, και πηγαίνουν οι ξένοι και το παρουσιάζουν σαν ατραξιόν. Και πηγαίνουν με τις φωτογραφικές μηχανές οι ξένοι και βλέπουν τα παιδιά μας. Λοιπόν, θέλουν να μας κάνουν και εδώ το ίδιο? Μα εδώ είναι Ελλάδα, να το καταλάβουν. Δεν πάνε να μπήκαμε στην Ευρώπη. Αν ο Έλληνας καταλάβει. Αν είναι μπλόφα. Είναι ο καλύτερος τρόπος. Παρακαλώ, αν καταλάβει ο Έλληνας, γιατί ο Έλληνας δεν έχει πεθάνει μέσα του. Κατάλαβε, ούτε ο Χριστός έχει πεθάνει μέσα στον Έλληνα, ούτε ο πατριωτισμός έχει πεθάνει μέσα στον Έλληνα. Αυτά τα παιδιά σήμερα που βλέπετε και είναι χούλιγκανς, αυτοί σε μια δύσκολη στιγμή μπορεί να είναι καμικάζι. Και ας του λέει ο Γιώργος ο Κινούσης, που δεν ξέρω πολλά πράγματα Γιώργο, να πω. Ποιος είναι? Επομένως, δεν βγαίνει από τον Έλληνα, δεν μπορεί να βγει η πατρίδα μέσα από τον Έλληνα. Και μην χάνετε το θάρρος σας. Ο Έλληνας θα πεθάνει, Έλληνας έχει μέσα στο αίμα, έχει το Άγιο Βάπτισμα, έχει το Χριστό μέσα του Έλληνας. Λοιπόν, και γι' αυτό πολλές φορές η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δικαίωσε αυτό που λέω. Σε μια, ας πούμε, αντιπαράθεση ομάδων βρίζανε η μέν τους δε. Έτσι δεν είναι? Όταν έπαιξε η Εθνική όμως πήγανε 50.000 άνθρωποι και φωνάζανε Ελλάς. Βλέπετε το μεγαλείο του Έλληνα. Ναι, μιλάς για το γλωσσικό λοιπόν, μάτς. Ναι, θέλω να σας πω γυρώσει, ότι βέβαια, όταν έρχεται η στιγμή. Όταν έρχεται... Και τα καλά, λοιπόν, μόνοι μας, δεν μιλάμε τώρα για το ποδόσφαιρο. Τώρα είναι σοβαρή η συνέντευξη αυτή που δίνουμε τώρα. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως ότι ο Έλληνας μπορεί να χωρίζεται με τα κόμματα. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, όταν όμως έρθει η ώρα που έρχεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο βάρβαρος ή αυτός που θέλει να κάνει, ας πούμε, εισβολή οτιδήποτε, η πίστη μας ενώνει. Σωστό. Λοιπόν, επομένως, ας πούμε, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην λέμε ότι καταστραφήκαμε και διαλυθήκαμε. Επειδή έχεις τη δυνατότητα να περνάς μηνύματα πολύ ωραία, Γιώργο, θέλω να μου απαντήσεις οπωσδήποτε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αποτρέψουμε τους νέους μας από τα ναρκωτικά. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, κατά τη γνώμη σου, εμπειρικά να μας το πει. Έχω τον τρόπο μου εγώ. Δηλαδή? Όχι, έχω τον τρόπο μου. Είναι, ας πούμε, διαπιστώσεις δικές μου και αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο καθένας αυτά που λέω ας τα πάρει όπως θέλει, δεν είναι?
Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω προσελητισμό, είναι από κάποια προπαγάνδα ή το ένα και το άλλο. Αυτό είναι κοινωνική προσφορά. Εάν βρεθεί τρόπος οι νέοι να μπορέσουν να φύγουν από τα ναρκωτικά, είναι τεράστια εθνική υπηρεσία, Γιώργο. Πρώτα απ' όλα τα ναρκωτικά σήμερα που οι νέοι, όχι, που δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Εμείς νομίζουμε ότι είναι μόνο τα ναρκωτικά. Σας πληροφορώ ότι δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Είναι και αυτή η απελευθέρωση των ηλθών που έχει δημιουργήσει, ας πούμε, φορείς AIDS, που έχει καταστρέψει οικογένειες, που έχει καταργήσει το γάμο. Αυτά είναι τα διαπιστώνω εγώ. Όχι ότι κάνω έρευνες, τα βλέπω με το μάτι το δικό μου. Γιατί σήμερα λέμε για το τσιγάρο. Η απελευθέρωση των ηθών, κοριτσάκι 13 χρονών, 14 χρονών, να πηγαίνει για άβλωση και να βγαίνει, ας πούμε, ένα θράσος, ας πούμε, Μπριστίδη Μπαρντό και να λέει: εγώ κάνω ό,τι γουστάρω. Κοριτσάκι μου, για κάτσε να δεις. Το ότι γουστάρω, από πού το λες, ας πούμε. Κατάλαβες. Όταν γεννήθηκες και δεν είχες να πιεις το γάλα από το θυλασμό της μάνας σου, γιατί δεν το είπες τότε ότι κάνω ό,τι γουστάρω. Σε μεγάλωσε η μάνα σου, σε σπούδασε η μάνα σου, σε ντύνει η μάνα σου, σε ταΐζει η μάνα σου, σε κοιμίζει η μάνα σου. Έχεις και μια περιουσία, ξέρω εγώ, από τον πατέρα, από τη μάνα και εσύ κάνεις το καπετανάτο και λες ότι εγώ κάνω ό,τι γουστάρω. Αλλά αυτά τα πράγματα εμείς δώσαμε αφορμές να τα λένε τα παιδιά μας, διότι εμείς δεν είμαστε καλά παραδείγματα. Γι' αυτό αναφέρθηκα στο τσιγάρο προηγουμένως, το οποίο είναι το βασικότερο και πρέπει να βγει μέσα από την εκπομπή αυτό το πράγμα. Έχω γράψει και ένα τραγούδι, ας πούμε, στη νέα μου κασέτα. Ναι. Λοιπόν, γιατί από το τσιγάρο πεθάνανε και δύο, παρακαλώ, ναι. Και δύο αδέρφια του πατέρα μου πεθάνανε από το τσιγάρο. Γι' αυτό είμαι τόσο επιθετικός στο τσιγάρο. Χώρια τους άλλους φίλους μου που πέθαναν από καρκίνο ή το ένα και το άλλο. Λοιπόν, όταν η γυναίκα καπνίζει τσιγάρο, αγαπητέ Δήμο, και μέσα της μεγαλώνει ένα παιδί εισπνέοντας, γιατί μέσα στην κοιλιά ότι... Ναι, υπάρχει το έμβριο. Μπράβο. Αυτό. Λοιπόν, και το παιδί παθαίνει, όπως το είπα και προηγουμένως, νικοτινίαση, και όταν ξυπνήσει, όταν μεγαλώσει, κοιτάει να γλύψει το τασάκι που είναι τα αποτσίγαρα. Και το παιδί μιας καπνίστριας μεγαλώνει με λιγότερο βάρος, λιγότερο ύψος, αναπνευστικά προβλήματα. Λιγότερη διανόηση, αν το λέω καλά. Ναι, διανοητική υπόσταση. Λοιπόν, και να είναι επιρρεπής και να έχει τάσεις για κάθε ασθένεια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα οι γονείς, γιατί δεν το καταλαβαίνουν και να πούνε «Σταμάτα ρε παιδάκι μου, κάτσε να κάνουμε το σωστό, να κάνουμε έναν άνθρωπο, να μην έχουμε αύριο μεθαύριο βάρος στη ψυχή μας ότι εμείς το πεθάναμε». Λοιπόν, σήμερα οι γονείς δείχνουν ότι αγαπούν τα παιδιά τους όταν το παιδάκι τους, επειδή καπνίζει ή επειδή κάνει κοπάνα από το σχολείο και βρίσκεται κάποιος από τους εναπομείναντας ακόμα καθηγητάς, γιατί είναι και αυτό μια πληγή, τα έλαβες χωρίς να τους στείγω όλους, και στη δουλειά μου υπάρχουν καλοί και κακοί, εγώ κακός είμαι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν τους στείγω όλους, δεν είναι γενικός κανόνας, να προσέχω. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, παράδειγμα. Αλλά οι καθηγητές που αγαπούν πραγματικά τα παιδιά τους, όχι μόνο να τα μάθουν τα γράμματα, αλλά γιατί εκτός από τα γράμματα υπάρχει και μια άλλη σπουδή, το να γίνει κανείς άνθρωπος. Διότι όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου να τελειώσεις, όταν δεν είσαι άνθρωπος, όταν δεν τελειώσεις τον υπηαγωγείο του Χριστού, για μένα είσαι ελλιπής. Και υπάρχουν πολλοί καθηγητές που προσπαθούν να σοφρονίσουν τα παιδιά, με μια, ας πούμε, ξέρω εγώ, να τα διαπαιδαγωγήσουν, ενδεχομένως με κάποια τιμωρία. Έτσι δεν είναι, λοιπόν. Και τους λέει τρεις μέρες, πώς να σου πω, εκτός από μαθημάτων. Αποβολή. Αποβολή, ναι. Εκεί λοιπόν δείχνει η μάνα και ο πατέρας ότι αγαπούν τα παιδιά τους, πηγαίνοντας και ζητούν την απομπομπή ή ξέρω εγώ την εξόρυση, την εξορία του καθηγητή, γιατί το παιδί τους κάπνιζε τσιγάρο και γιατί βρέθηκε ο καθηγητής αυτός να πει: παιδί μου, επειδή καπνίζει τσιγάρο με συντάξει, ή πάρει δύο μέρες αποβολή. Όταν όμως εμείς οι γονείς σκοτώνουμε τα παιδιά μας με τόσους άλλους τρόπους, εκεί έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Μα πώς τώρα λες ότι αγαπάς το παιδί σου όταν εσύ, κύριε Κινούση, με τον τρόπο που γυρίζεις και ξέρω εγώ πας εδώ και πας εκεί και δεν σέβεσαι και δεν δείχνεις το καλό παράδειγμα στο παιδί να κάτσεις, να προσευχηθείς, να το μάθεις το παιδί για τον Χριστό, γιατί ο Χριστός ναι μεν λέει στα παιδιά να τιμούν τον πατέρα και τη μητέρα τους και τη θάνατος τα περιμένει, αλλά κάπου συμπληρώνει ο Χριστός με την Καινή Διαθήκη και εσείς γονείς να νουθετείτε τα παιδιά σας εν πνεύμα Χριστού, διότι θάνατος σας περιμένει. Αυτό δεν μας συμφέρει να το λέμε. Λέμε μόνο το ένα, να τιμούν τα παιδιά, τον πατέρα και τη μητέρα. Εμείς που δεν μαθαίνουμε Χριστό, δεν έθουμε και δεν έχουμε και εμείς θάνατο. Γι' αυτό θρυνούμε και με τις μηχανές και με το AIDS και με τα εγκλήματα. Εγώ πηγαίνω στις φυλακές και τραγουδάω. Πολύ συχνά. Από τότε που ήταν υπουργός ο Στεφανάκης ο Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Λοιπόν. Και πηγαίνω από τότε και σήμερα.
Γιατί πολλά πράγματα από τότε τα είχα, ας το πούμε, και πηγαίνουν και σήμερα. Ξέρετε πόσα παλικάρια βλέπω μέσα στις φυλακές. Άντρακλες, 2 μέτρα, παλικάρια. Βλέπεις όλη η νεολαία μας ή με ναρκωτικά θα είναι, με τις μηχανές τραύματα. Όλα τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει από μηχανές, από τραυματισμούς και από καλά από τα νεκροταφεία. Μα πας, θα δεις 18, 19, 17, 19, 20, 21, 22. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα όμως δεν μπορώ να πω ότι φταίνε τα παιδιά. Στις εκπομπές που έχω κάνει τις προηγούμενες αυτές τις μέρες, υπερασπίζουμε την νεολαία. Υπερασπίζουμε τα παιδιά και λέω ότι τα παιδιά δεν φταίνε. Φταίμε εμείς γιατί κοιτάξαμε να κάνουμε τη ζωή μας, να βγάλουμε τα αποθυμένα μας, τα κόμπλεξ μας, αυτά που εξαιρεθήκαμε, και εμείς μάθαμε τα παιδιά να καπνίσουν ακόμα και χασίσι. Γιατί η πόρτα για το χασίσι είναι το τσιγάρο. Δύσκολα είναι κανείς, και μιλάω για μια κατάσταση την οποία την έχω ζήσει μέσα στους χώρους που έχω μεγαλώσει. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, μεγάλωσα στην Τρούμπα. Που καλύτερος είχε σφάξει τη μάνα του. Καταλαβαίνετε που έχω μεγαλώσει. Λοιπόν, γι' αυτό ξέρω το ένα και το άλλο. Οπότε λοιπόν, για να κόψω από ένα παιδί το τσιγάρο, θυμάμαι και τι μου ρώτησες, χωρίς να κάνω τον οργένη. Λοιπόν, σου λέω ότι πρέπει οι γονείς να γίνουν παραδείγματα, να κάνουν πρόληψη. Καταλαβαίνετε, γιατί όταν η αρρώστια μεγαλώσει ο όγκος. Να μην καμνίζουν ήδη, να δίνουν το φωτεινό παράδειγμα. Τα παιδιά βασικά, αν θέλουν να τα σώσουν, πρέπει οι ίδιοι να κάνουν εξομολόγηση. Να καθαριστούν από τις αμαρτίες τους. Να μην κουβαλάνε τα δαιμόνια, γιατί τα δαιμόνια γεννούν και άλλα δαιμόνια. Κοινωνάνε το κοριτσάκι που είναι, ξέρω εγώ, 2 χρονών, μα το κοριτσάκι η κοινωνήσει πριν 2 χρονών ή 3. Δεν κοινωνήσει, δεν έχει καμία σημασία, κανένα φόβο από το Θεό. Αντίθετα, όταν κοινωνήσει το κοριτσάκι που είναι 2 χρονών και δεν κοινωνήσει η μάνα και ο πατέρας και ζουν μες στην ανομία και στην παρανομία και σε όλα αυτά που ζουν σήμερα, κινδυνεύει το παιδάκι τους. Εγώ λοιπόν προτείνω μία πρόταση. Πιο καλά είναι, καλό βέβαια να κοινωνά και το παιδάκι, αλλά το παιδάκι, εφόσον δεν έχει αμαρτήσει, είναι το Άγιο Πνεύμα που έχει πάρει από το βάφτισμά του. Το προστατεύει ο Άγιος. Λοιπόν, ο πατέρας και η μάνα, αν αγαπούν τα παιδιά, πρέπει να συνταχτούν στον Ιησού Χριστό. Να κάνουν όμως αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Διότι ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να τον κάνουμε επάγγελμα, εμπόριο, να κάνουμε, ξέρω εγώ, μόδα. Ξέρω εγώ, όπως πολύ σωστά το είπε και μια εκλεκτή ηθοποιός που την αγαπάω και θαυμάζω, η Ζωή Λάσκαρη. Λέει, όχι λέει η Ζωή Λάσκαρη, και η Ζωή Λάσκαρη, αλλά το είπε και κάποια άλλη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν είναι μόδα, νομίζω ότι είπε και εκείνη. Λοιπόν, δεν είναι μόδα, και να λέμε ότι επειδή είναι μόδα να βγάζουμε τις εικόνες εκείνες, ορισμένες ας πούμε εικόνες από το σπίτι μας, πίνακες. Μα η κυρία Λάσκαρη, Γιώργο, ίδια καπνίζει. Δεν με καταλαβαίνετε. Ξέρεις τη φοβερή περιπέτεια που έχει με την κόρη. Εγώ δεν λέω τα κακά, εγώ λέω τα καλά. Μην περιμένεις από μένα, και όσα και να ξέρω για ορισμένους ανθρώπους, να βγω στην τηλεόραση. Τα λόγια σου καίνε και γκρεμίζουν και τα μικρόφωνα. Λοιπόν, ακόμα. Λοιπόν, να βγω στην τηλεόραση και να δημιουργήσω σκάνδαλο. Εγώ μιλάω γενικά. Αν τώρα μέσα στο γενικό κανόνα, μέσα στη σκούπα, παίρνω και ορισμένους ανθρώπους, εγώ δεν φταίω. Δεν μιλάω ονομαστικά. Μιλάω για τον εαυτό μου, σας είπα προηγουμένως. Λοιπόν, γιατί ότι έχω χάσει 2 θείους μου και τόσους ανθρώπους που μεγάλωσα μαζί τους μέσα στη νύχτα και έφυγαν από το τσιγάρο. Αλλά θέλω να σας πω και τελειώνω ότι πρέπει να εξομολογηθεί το αντρόγινο. Αν είναι δυνατόν και ακόμα και προτού να παντρευτεί, επειδή υπάρχουν οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα και έχουν προγαμιές σχέσεις και έχουν ενδεχομένως κάνει και φόνους με τις ταμπλώσεις κλπ, να πάνε τα νέα ζευγάρια να εξομολογηθούν, να καθαριστούν, να ζήσουν την εχριστό ζωή. Γιατί άλλο είναι να λες για Χριστό και άλλο είναι να ζεις την εχριστό ζωή. Δεν σε λαμβάνει υπόψη, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας επιχειρηματίας όταν δεν εργάζεσαι σε αυτόν. Δεν θα σου στέλνει το φακελάκι, ας πούμε, το μηνιάτικο όταν δεν δουλεύεις. Και ο Χριστός λοιπόν πρέπει να δουλεύεις για εκείνον και δεν ζητάει ούτε υδρότα ούτε τίποτα. Απλά και μόνο ο Χριστός θέλει να μην κάνεις αμαρτίες. Και οι αμαρτίες δημιουργούν ασθένειες, και οι ασθένειες που λέμε τώρα δεν είναι ασθένειες αυτές που λέμε ότι μόνο ό,τι τρώμε. Όλα προέρχονται από τις αμαρτίες μας. Με έχεις εξουθενώσει με τον μονολογό σου που είναι πραγματικά αξιόλογος. Κουράζω και τους τηλεθεατές. Δεν κουράζεις καθόλου, γιατί σου λες πράγματα χρήσιμα και ωφέλιμα. Θα ήθελα να μας πεις ένα τραγούδι σου από αυτά τα μετά Χριστών. Όποιο εσύ επιλέξεις ο ίδιος. Το δέντρο του
Χριστού και δε τα μαράδι. Υπάρχουν παλικάρια, υπάρχουν ψυχές ασύρευτες είναι πάντα. Της πίστης οι πηγές, να το μάθουν στην Ευρώπη, να τα ακούσουν στην Ασία, Ανατολή, Αμερική. Εδώ δοξάζει, εδώ Χριστός, εδώ γεννιούνται οι πίστοι. Ο τόπος τούτος βάθηκε με αίμα μαρτυρικό. Ονόματα Αγίων όλοι μας έχουμε κι όλοι κατά βάθος Ιησού πιστεύουμε. Να το μάθουν στην Ευρώπη, Ασία, Ανατολή, Αμερική. Εδώ δοξάζε το Χριστός, εδώ γεννιούνται οι πίστοι. Ας το χωνέψουν με ρηθική. Τώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Όταν το ζήτησαν δύο Έλληνες και άλλα πολλά. Γιώργο, να σε ρωτήσω, μπορείς αυτά τα τραγούδια να τραγουδήσεις την πίστη ενός κέντρου? Τι, με ουίσκι και με σπασίματα πιάτων? Όχι, εντάξει, αλλά η γνωστή ατμόσφαιρα που επικρατεί σε αυτά τα κέντρα. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι και λίγο θηριοδαμαστής. Δηλαδή, μπορείς να βγεις. Όταν λέω θηριοδαμαστής, επειδή κατέχω το είδος που λέω, ας πούμε, και είναι αληθινό. Όπως μου το είπαν και στην Αμερική, είναι σαν μια θεϊκή φλόγα που βγαίνει από μέσα μου. Μπορώ, ας πούμε, να μεταβάλω και ένα άντρο ακολασία, ας πούμε, να του κάνω εκκλησία. Η εκκλησία δεν είναι μόνο η εκκλησία με το τέμπλο και εξωργό το ιερό. Λοιπόν, εκκλησία είναι και αυτή τη στιγμή εκκλησία. Να αποπνέει σεβασμό, ησυχία, λοιπόν, και. Όταν να σας πω αυτό που έγινε στην Καβάλα, που μίλησα σε 1400 παιδιά στο τεχνικό λύκειο. Γιατί με φωνάζουν και πηγαίνουν στην Να κάνουμε αναφορά στους λεθεατές μας. Κυρίες και κύριοι, καλεσμένος μου από τις πολιτικές καταθέσεις, 1η Μαΐου, ο γνωστός τραγουδιστής κύριος Γιώργος Κινούσης. Μια συζήτηση διαφορετική, μια συζήτηση με λόγια που έχουν τη σημασία τους και που άλλοι τα δέχονται ευχαρίστως και άλλοι ίσως να κρατούν τις επιφυλάξεις τους. Ο Γιώργος ο Κινούσης όμως ξέρει να τα λέει με θάρρος και με παρησία. Σ' ακούω, Γιώργο. Λοιπόν, με φωνάζουν ορισμένοι καθηγητές που πιστεύουν. Αυτό που λέω, γιατί εμένα με φωνάζουν εκείνοι που πιστεύουν σε αυτό που πιστεύω εγώ. Λοιπόν, γενικά, ας πούμε, είτε στην πίστη είτε στις κοινωνικές θέσεις που παίρνω κλπ. Δεν μπορεί να με φωνάξει ένας που καπνίζει αρημανίως να του πω ότι κόψει το τσιγάρο. Σωστά. Λοιπόν, με φωνάζουν εκείνοι που πιστεύουν αυτά που λέω εγώ. Και με φώναξε ένας καθηγητής, όπως και ορισμένοι άλλοι, και στην Κάλυμνο και στη Ρόδο και τώρα στην Καβάλα που ήμουνα. Κάνα μια περιοδία, γιατί σημείωσε να το μάθει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαι απόν, είμαι παρόν. Παρόν παντού. Καταλαβαίνετε. Ως καλλιτέχνης, ως τραγουδιστής. Ως τραγουδιστής μάχημος. Μόνο που δεν παίρνω λεφτά. Και αυτό το κάνω, δεν παίρνω λεφτά, δεν είμαι επαγγελματίας για να είμαι ελεύθερος. Για να μπορώ να εκφράζομαι όπως θέλω. Γιατί όταν έπαιρνα λεφτά ήμουν υποχρεωμένος να λέω αυτά που ήθελαν εκείνοι που με πλέρωναν. Ναι, αλλά αν δεν παίρνεις λεφτά, πώς μπορείς και ζεις και στην οικογένεια? Μπορώ και ζω, γιατί έχω πάρα πολλά γράψει τραγούδια στο παρελθόν και παίρνω τα ποσοστά μου,
από τα παλιά μου τραγούδια. Από τις εταιρείες. Από τις εταιρείες, ναι, από τα παλιά μου τραγούδια. Ζω μια λιτή ζωή, μια μετρημένη ζωή. Δεν χαλάω πολλά λεφτά, γι' αυτό είναι μια βασική αιτία που προσπαθούμε να μαζέψουμε πολλά λεφτά, είναι γιατί χαλάμε πολλά λεφτά. Λοιπόν, ζούμε με την οικογένειά μου και νομίζω ότι δεν έχω πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, γιατί τα είδα και τα λεφτά και νομίζω ότι κάπου, ας πούμε, δεν ήμουν πλούσιος. Μάλιστα. Και όταν λέω τη λέξη πλούσιος, την εννοώ, ο άνθρωπος γίνεται πλούσιος με τα πόσα πλούτη έχει στην ψυχή, να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί όταν την άλλη φορά έφυγα από το θέμα, θα επανέλθω, θυμάμαι τι έλεγα. Λέγα και τα παιδιά, έχω ψάξει πολύ τη ζωή μου και έχω μιλήσει με χιλιάδες ανθρώπους και έχω μορφωθεί από τους ανθρώπους. Και σας λέω μόνο δύο παραδείγματα, δύο περιστατικά. Όταν ήρθε και με επισκέφτηκε ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους τους σημερινούς, ας πούμε, στην Ελλάδα και μου έκανε μια επίσκεψη στο Λαγονίσι, ήταν γύρω στα 80-85 χρόνια. 85 χρόνια. Σε ηλικία. Σε ηλικία, ναι. Και μορφώνω εγώ από αυτούς τους ανθρώπους. Και του λέω, θέλω, του λέω, να σου κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσεις. Τα είδες όλα, τα έζησες όλα, τα είχες όλα. Τι κατάλαβες από τη ζωή σου, τώρα που είσαι στην ηλικία αυτή? Και μου είπε, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δηλαδή, τρεις φορές όλα, την έξι, τίποτα, όλα τα πλούτη, όλη τη ζωή ήταν τρία τίποτα. Όταν δε ένας άλλος από τους πιο πλούσιους ανθρώπους πάλι στην Αθήνα, λοιπόν, χωρίς να τους χρησιμοποιώ, χωρίς να τους εκμεταλλεύομαι και ίσως να με ζυγώνουν γιατί ξέρουν ότι... Τους ανακουφίσεις. Όχι, όχι, κάτι άλλο. Ο πλούσιος θέλει να βρει έναν άνθρωπο που να μπει τον βλέπει για λεφτά. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι με έχουν ψάξει, όπως η κυρία Μεταξά, η Ελευθερία Μεταξά, που με φώναξε στο σπίτι της, λέω το όνομα της. Της οικογένειας των Δημηχάνων. Ναι, ναι, με φώναξε στο σπίτι της και μου λέει, κάνεις έργο, μου λέει. Θέλω να σε βοηθήσω. Επειδή κάνεις έργο και ξέρω ότι έρχονται σπίτι σου και τρώνε άνθρωποι και το ένα και το άλλο και δεν ξέρω και, και τους κοιμίζεις και αυτά και τρέχεις και δεξιά, τέλος πάντων. Και πήγε να μου κάνει, το λέω για να πάρει μια αλήθεια αυτό που λέω. Γιατί ορισμένοι τώρα που είναι και λίγο πονηροί, σου λέει, τι λέει αυτός εκεί πέρα, μας τα λέει έτσι και αφού. Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ας λένε ότι θέλουν, τι λέει ο Θεός έχει σημασία. Αλλά τώρα αυτό το λέω για να δώσω μια απάντηση και χρησιμοποιώ όνομα. Και μου λέει, πάρε αυτά, είναι δικά σου, λέει. Και μου βγάλε ένα μάτσο, ξέρω εγώ, 5.000 εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και τη λέω, τι είναι αυτό που κάνει, σου λέω. Εγώ λέω να πάρω λεφτά. Να πάρω λεφτά. Τι είναι, εγώ σε θέλω για συστρατείο. Τι να μου τη λέω, στον αγώνα μου. Να μπορεί, θα με κάνει πλούσιο όταν πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι. Λοιπόν, και η γυναίκα αυτή με εκτίμησε και ίσως να είπε ότι υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν, οι πλούσιοι που με ζυγώνουν, γιατί του γεμίζω ένα κενό. Γιατί ως σήμερα οι πλούσιοι έχουν δίκιο. Όποιος πάει κοντά τους, τους βλέπουν για να αρπάξουν. Για να αρπάξουν γενικά. Και κάπου οι άνθρωποι αυτοί, όταν βρουν έναν άνθρωπο που δεν τους βλέπει για πορτοφόλι, τον εμπιστεύονται. Πώς βλέπουν, Γιώργο, οι νέοι, λοιπόν, τον νέο τρόπο. Ποιο λεφτά να σας πω. Και, νέο τρόπο που και ένα, ο δεύτερος πλούσιος, λοιπόν, που πήγα και τον είδα, έχει κάνει μια χείριση, σοβαρή χείριση. Ακούτε λοιπόν τι είναι η ζωή, πώς την περιγράψει ο πλούσιος. Γιατί πώς να την περιγράψουμε εμείς οι φτωχοί, δεν έχει σημασία. Ο πλούσιος έχει σημασία πώς την περιγράψει, γιατί τον πλούσιο κυνηγάμε να την γράψουμε. Λοιπόν, και λέει ο πλούσιος, όταν πήγα και τον είδα στο σπίτι του, λέει, άσε βρε Γιώργη, λέει, άσε βρε Γιώργη, μόλις λέει συνήλθα και κατάλαβα ότι θα ξαναζήσω πάλι με στους πόνους, τα έβαλα, λέει, με τον αναισθησιολόγο που σταμάτησε και μου βγάλε την άρθρωση, πώς που σταμάτησε την άρθρωση. Και λέω, μα γιατί, λέει, το κάνεις αυτό το πράγμα, λέει ο πλούσιος τώρα, δεν μαύρες που κοιμόμουν, τι ωραία, γιατί μόλις ξύπνησα ένιωσα, λέει, πάλι τους πόνους. Ακούτε λοιπόν πόσο μπλόφα είναι η ζωή. Και πόσο κυνηγάμε, ας πούμε, αυτή την φταρτή, αυτή την ουτοπία της ζωής, ας πούμε. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ζωή δεν είναι αυτή που ζούμε. Εδώ είμαστε ένα τόπο εξορίας. Η ζωή που μας έχει τάξει ο Θεός είναι να ετοιμαστούμε για την αιώνια ζωή. Εκεί που δεν υπάρχει πόνος, οδύνη, που δεν υπάρχει, ας πούμε, τίποτα άλλο παρά μόνο, ας πούμε, μια ειρήνη, μια αγάπη, μια αιώνια ζωή, ένα αιώνιο φως. Και ας θυμηθούμε και τον Απόστολο Παύλο που μπόρεσε, όχι, που έφτασε μέχρι τον τρίτο ουρανό, και ο ένας Απόστολος Παύλος δεν μπορούσε να περιγράψει την ομορφιά της ουράνιας βασιλείας του Θεού. Μα και ο Χριστός, αν ήξερε ότι εδώ στη γη υπάρχει η ομορφιά της ζωής, στα 33 του χρόνια, δεν θα έλεγε είδα και φεύγω και πάω για τον προορισμό μου. Έτσι λοιπόν πρέπει να μην σκεφτόμαστε το θάνατο. Να σκεφτόμαστε όμως πώς πεθάνουμε. Και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, τότε ξαναζεί. Εδώ είμαστε ένα όνειρο. Και τελειώνει η ζωή μετά το όνειρο. Ζωή χωρίς θάνατο είναι εξορία.
Είναι κόλαση. Περνάει το μήνυμά σου αυτό στους νέους, Γιώργο. Κοιτάξτε, ή περνάει μόνο στους όριμους. Αυτό το μήνυμα δεν θέλω να το πω για τους νέους. Αυτό το μήνυμα θέλω να το πω για εμάς τους μεγάλους που νομίζουμε ότι εδώ είναι η ζωή. Εδώ αρχίζει και δυο και εδώ τελειώνει. Και παράδειγμα, και κοροϊδεύουμε τον κόσμο και τον οδηγούμε τον κόσμο, ας πούμε, στην αμάχεια, λέγοντάς του πράγματα τρελά και παλαβά, ότι ο άνθρωπος είναι από έναν πίθηκο και όπως είπε και προχθές στην τηλεόραση, από μια έκρηξη και ακόμα το έχουμε. Προχθές βγήκε ένας για μένα. Ο Θεός θα τον συγχωρέσει. Ο Θεός, εγώ δεν κατακρίνω κανένα. Μην προσπαθείς να με ετοιμάσεις, να μου δώσεις. Είσαι αυτή, πολύ παρορμητικός και σου πέφτει διαρκώς στο μικρόφωνο. Α, στο μικρόφωνο, ναι. Δεν πήρε και χωρίς μικρόφωνο. Ναι. Δεν πειράζει. Εγώ μιλάω. Δεν θα μας ακούνε οι τηλεθεατές. Αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει τώρα πόσο καλά θα ακουστώ, ας πούμε. Λοιπόν, και. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Είσαι παρορμητικός, σε καίει η φλόγα που έχεις μέσα σου. Και βγήκε ένας άνθρωπος από ένα κανάλι και είπε ότι ο άνθρωπος, λέει, τον έκανε ο Θεός μια ουρά. Μήπως τον μπέρδευε ή με κάνα διάολο. Και είπε αυτή τη μεγάλη βλαστήμια ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο μια ουρά. Εγώ λοιπόν δεν τον κατακρίνω τον άνθρωπο, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να πω, γιατί τα έχω και εγώ χαμένα, ζούσα σε έναν άλλο κόσμο, όχι στο σημερινό κόσμο, και λέω καλά. Τι λένε οι άνθρωποι, και όμως είναι ορισμένοι οι άνθρωποι αφελείς, καταλαβαίνετε, και αυτά τα πράγματα, λέει, φού γεννήκαμε διάβολοι, φού γεννηθήκαμε από πυθίκους, αλλά όταν μίλαγα εγώ με κάποιον και μου έλεγε αυτό το πράγμα, του είπα με απόγονους πυθίκων δεν μιλάω. Εγώ μιλάω με απόγονους ανθρώπων. Θέλω να σας πω με λίγα λόγια ότι τα παιδιά δεν είναι ανάγκη να ακούν αυτά τα πράγματα. Τα παιδιά έχω ανάγκη να τους πω άλλα πράγματα. Να τους μιλάω για ναρκωτικά, που έχω βγάλει πολλά τραγούδια με τη νέα μου κασέτα, που είναι αφιερωμένη η νέα μου κασέτα για τα νέα τα παιδιά. Θα μας πεις άλλα αυτά τα τραγούδια. Για τα ναρκωτικά. Ναι, για τα ναρκωτικά. Και θα σας πω. Αλλά και πριν άλλο... μας πεις αυτό όμως, πρωτού... θέλω να μας θυμίσεις ένα άλλο τραγούδι. Συγγνώμη. Επειδή, όπως βλέπετε, δεν διαβάζω και τα λέω. Τα λέω με έναν ειρμό. Τα έχεις αποστηθήσει. Λοιπόν, όχι, και τα λέω. Πάμε να σταματήσω, μπορώ να μην θυμάμαι. Και πάλι, πώς τα θυμάμαι εκεί που ξεκινάω για να το ξανακολλήσω το θέμα. Το θέμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Σας έλεγα λοιπόν για τα παιδιά που πήγα στην Καβάλα. Στα 1400 παιδιά που ήταν από το τεχνικό λύκειο. Θέλω να σας συμπληρώσω πώς με έχουν πει ότι είμαι θηριοδαμαστής. Λοιπόν, όχι στα θηρία, γιατί τα παιδάκια είναι θηριάκια λίγο. Λοιπόν, και βγήκα να τραγουδήσω. Μόλις, λοιπόν, μόλις με είδανε, ήταν πραγματικά κοσμοχαλασιά γινόταν, ας πούμε. Όχι με υπευθυμίες και ζητοκραυγές για το όνομά μου, ας πούμε. Ήταν φασαρία τα παιδιά, ξέρετε σήμερα πώς, ας πούμε, ζούνε. Όλο ζωηράδα, ο φωνές, το ένα. Λέω, πω. Εδώ θα τραγουδήσω, λέω, εγώ θα μιλήσω, πώς θα γίνει. Πήγα λίγο πιο πέρα, έκανα μια μυστική προσευχή, γιατί πάντα το όπλο μου αυτό είναι η προσευχή, είναι. Λέω, Θεέ μου, λέω, δώσε μου δύναμη, λέω, πώς θα με αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Μιλούσα, Γιώργο, και τραγουδούσα. Με μόνο 5 λεφτά και πρέπει να μας πεις δύο τραγούδια. Ναι. Μιλούσα και τραγουδούσα μία ώρα, μία μισή ώρα, και στο τέλος τα παιδιά δεν μ' άφηναν να σταματήσω. Και πετάχτηκαν κάτι παιδιά με κάτι σκουλαρίκια, με κάτι πέτσινα. Και μου λέγανε κι άλλο, και τους λέω, καλά. Εγώ στη γωνία με ανοιχτό το στόμα σε ακούω, λοιπόν, τώρα. Και λένε τα παιδιά, αυτά τα παιδιά που κατηγοράμε με τα σκουλαρίκια και με τα πέτσινα, και λένε κι άλλο, μη σταματάς. Λέω, τώρα εσείς, λέω, με δουλεύετε, λέω. Γιατί το πίστευα. Και όχι, εντυπωσιάζεις βαθιά. Όχι, λέει, αυτά που μας τα λες εσύ, έτσι θέλουν να μας τα λες. Δεν μας αγγίζει κανείς όπως μας τα λες εσύ. Όχι, εντυπωσιάζεις βαθιά. Όχι, θα πω ένα τραγούδι για τα ναρκωτικά. Να πεις ένα τραγούδι για τα ναρκωτικά. Και να τα αφιερώσεις τώρα τα παιδιά εκείνα που ανεβαίνουν το Γολγοθά κάθε μέρα και που ο Χριστός και η θρησκεία είναι, νομίζω, μια μεγάλη απόφαση αλλά και μια σπουδαία λύση για το πρόβλημα. Ψάχνεις για λύση στο παράλογο κενό, να σ' ανεβάσουνε στον έβδομο ουρανό. Σκόνες καπάκια ενέσεις ειδονές που μοιάζουν πόρνες με χαρές προσωρινές. Μια λύση. Ψάχνεις για λύση στο παράλογο κενό. Μπορώ να το ξαναπούμε αυτό? Βεβαίως, από την αρχή. Λίγο νεράκι αν ήταν. Λίγο νεράκι, κάποιος από το κοντρόλ, σας παρακαλώ θερμά. Θα δημιουργήσει αίσθηση αυτό το τραγούδι. Για να πάρω που είχε γραμματεία. Για να φτιάξει λίγο νεράκι. Στην νέα μου κασέτα. Έχει τίτλο «Κινούσεις Γεώργιος». Θα σας φέρω μεθαύριο, σε δύο μέρες. Σε δύο μέρες. Αυτές είναι παλιές κασέτες. Τι πριν από χθες. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ, στην υγεία σας. Πάμε. Πες ένα από αυτά τραβιά. Ήταν ο κουτί.
τα ναρκωτικά. Ένα τραγούδι για τα ναρκωτικά που έγραψε τελευταία ο Γιώργος Κινούσης και το αφιερώνει. Μήπως πήρε αυτό που λέω, πες ένα τραγούδι. Όχι, 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 σε παρακαλώ πάρα πολύ. Που το αφιερώνει στους νέους που αναβαίνουν το Γολγοθά της Σταύρωσης των ναρκωτικών και που για αυτούς υπάρχει λύση της θρησκείας, του Χριστού και της οικογένειας. Ψάχνεις για λύση στο παράλογο κενό, να σ' ανεβάσουνε στον έβδομο ουρανό. Σκόνες καπάκια, ενέσεις ήδονες, που μοιάζουν πόρνες με χαρές προσωρινές. Και στα πορτών μου στη δική σου επιλογή, και συμβολεύεσαι με μια υποταγή, φυλακισμένος του μυαλού σου την πληγή. Για ένα πάθος που σου έγινε μανία, ζεις στο κενό τη μοναξιά και την ανία. Μες στη ζωή σου τον ατέλειωτο χειμώνα, πώς την βρίσκεις στα πάρες ισιογόνα. Πες μου γιατί θες να σβήσεις τα νιάτα. Τα πιο όμορφα σου τα χρόνια, λιώνεις και φεύγεις σαν τα χιόνια. Και την αλήθεια αποφεύγεις μα φιλές, αποφύγεις μόνο ζεις απατηλές. Μέσα στις φλέβες σου ο θάνατος περνά, και εσύ ταξίδι ξεκινά στο πουθενά. Και στα πορτώνου στη δική σου επιλογή, και εσύ βολεύεσαι με μια υποταγή, φυλακισμένος στο μυαλού σου την πληγή. Ρίγα η ανάσα σου στο κάλεσμα του χρόνου, γίνεσαι σύντροφος και δούλικο του πόνου. Μες στη ζωή σου τον ατέλειωτο χειμώνα, πώς τη βρίσκεις στα παρεστησιο γόνα. Πες μου γιατί θες να σβήσεις τα νιάτα σου, να χαραμίσεις στα πιο όμορφα. Τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα και ο Χριστός μαζί σας.